και από δικά σας στελέχη ότι ας πούμε το εμπάργκο θα έρθει, δεν το είδαμε μέσα στο... Δεν ήταν βέβαια και τόσο εύκολο όσο νομίζαμε εμείς οι υπόλοιποι. Τι, κερδίσαμε λοιπόν, χάσαμε, είμαστε ευχαριστημένοι, τι να πούμε. Εγώ νομίζω ότι κερδίσαμε 3-4 πράγματα τα οποία μπορεί να τα αποτυπώσει κανείς και ήταν πρώτα που κερδίσαμε το ότι παρά τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρχαν και υπάρχουν, εμείς καταστήσαμε τον ελληνικό λαό υπερήφανο, διότι δεν υποκύψαμε στις πιέσεις οι οποίες γίνονταν και συνέχισαν να γίνονται αφού πήγαμε εκεί πέρα και κάναμε αυτό το ταξίδι. Δηλαδή όλες οι πιέσεις και που πάτε εκεί και, θα... και με σαφείς τοποθετήσεις οι οποίες αναφέρονται στο ότι εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουμε στην Ευρωζώνη, θα καλύπτουμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε, παρένθεση εδώ, είναι και αυτοί υποχρεωμένοι να καλύπτουν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντί μας και να μην θα έρθουμε σε αυτά που έχουν απέναντί μας και να μην αφήνουν από τον Αύγουστο μέχρι σχεδόν ένα χρόνο να μην δίνουν την δόση. Τους αναγκάσατε να παραδεχτούν όμως ότι δεν ήσασταν εντός της ευρωπαϊκής γραμμής σας, με παρά τις πιέσεις και τη βαβούρα. Το θέμα είναι το κλίμα που δημιουργούν. Το κλίμα που δημιουργούν και αυτό λειτουργεί αρνητικά. Αυτό το κλίμα που δημιουργούσαν χαζό ήταν. Ναι. Εδώ που τα λέμε δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν από χαζομάρα όμως. Α, άλλο, ναι. Καλά, ήταν... μάλλον δεν ήταν. Δεν ήταν, ναι, όχι, πολιτική ήταν. Το θέμα της προκαταβολής ετέθη, κύριε Υπουργέ, που... Για τον αγωγό τώρα, λες. Όχι, όχι. Από εμάς δεν ετέθη, όπως είπε και ο Αλέξης εχθές, δεν ετέθη θέμα δανείων. Όχι, προκαταβολή και τέτοια. Αυτό που... Ναι, το έθεσε μόνος του, δεν το θέσαμε εμείς. Το έθεσε μόνος του. Ότι ένας τρόπος που μπορεί, ξέρω εγώ, να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια είναι να δώσει τις προκαταβολές των κερδών. Γιατί ξέρετε, τα κέρδη είναι συγκεκριμένα. Ανάλογα την τιμή, η ποσότητα που θα πουλιέται, τα κέρδη είναι συγκεκριμένα περίπου. Δηλαδή μπορεί να τα προσδιορίσουν από τώρα. Οπότε μία προκαταβολή των κερδών θα είναι μία ένεση, όχι τόσο για να καλύψει τις υποχρεώσεις μας απ' έξω, είναι μία ένεση ώστε να μπορέσει στην Ελλάδα να κινηθεί πια η οικονομία, να αρχίσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας κλπ. Μιλάμε για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ή για δισεκατομμύρια. Εγώ νομίζω... Κάθε χρόνο, για κάθε χρόνο για την προκαταβολή, για κάθε χρόνο μιλάμε για πάνω από 200 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί, αν πάρουμε προκαταβολή 10 χρόνων, να είναι πάνω από 2 δις. Αυτό είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο. Εντάξει, ναι, αλλά και το έργο, αν υλοποιηθεί, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή να περνάει ο αγωγός από την Ελλάδα, να είναι ελληνικός ο αγωγός, να μπορούμε να πουλάμε αέριο και σε άλλες χώρες. Δηλαδή γινόμαστε πολύ ισχυρό κέντρο της Ευρώπης όσον αφορά την ενέργεια. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Σας υπενθυμίζω βέβαια ότι όταν είχε υπογραφεί η συμφωνία για τον Αζέρικο αγωγό, που και αυτός είναι ένας αγωγός που περνάει, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα παρόν και με το ζόρι είχε πει. Ναι, είχαμε πει παρόν γιατί θεωρούσαμε ότι η σύμβαση δεν μας... Δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται. Γιατί εμείς πάντα και σε αυτό το θέμα πάντα έχουμε την πολιτική η οποία λέει εμείς αξιοποιούμε, δεν πουλάμε. Δεν ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία. Εντάξει, ένας αγωγός δεν ξεπουλήσει. Καλά, καμία κυβέρνηση δεν θα δεχόταν ότι ξεπουλάει. Όλοι αξιοποιούν. Όχι, δεν δεχόταν, εμείς το κάνουμε. Δηλαδή εμείς δεν κάνουμε έργο χωρίς συμμετοχή. Μέχρι να φτάσουμε δεν προγραμματίζουμε κανένα έργο στο οποίο δεν θα υπάρχει συμμετοχή από 45 έως 55% του ελληνικού δημοσίου. Α, το ορίζετε και στα αεροδρόμια. Και στα αεροδρόμια, 45-55. Τα αεροδρόμια και το ελληνικό είναι δύο έργα τα οποία έχουν υπογραφεί και σε αυτά θα ξεκινήσουμε συζήτηση για να δούμε πόσο καλύτερα μπορούν να κάνουμε τους όρους οι οποίοι ήταν τους ήδη υπάρχοντες οι οποίοι ήταν απεχθείς με τις προηγούμενες. Θα πουληθούν τα αεροδρόμια τελικά ή όχι?
Έστω και με βελτιωμένους τους όρους. Όχι, θα αξιοποιηθούν. Θα αξιοποιηθούν. Αυτό υπογράφησαν, το είπε. Είναι υπογραφή. Ναι. Σας το είχα πει εδώ από την πρώτη φορά που είχα έρθει. Εσείς το είχατε πει. Ναι, ήμουν απρός. Και έχει αρχίσει. Και άρχε, ναι, αλλά έχει αρχίσει. Άλλοι δικοί σας λέγανε ότι δεν θα αποδείξει. Έχει αρχίσει όμως και υλοποιείται. Είδατε και τι έγινε. Εσείς που τα ξέρετε, όλα να σας πω με το ΦΠΑ, επειδή γίνει ένας χαμός. Ότι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε το ΦΠΑ. Ούτε σε ένα νησί. Ούτε αυτό. Τώρα εντάξει, αυτό ούτε είναι ενδιαφέρον. Όχι, κάτι είναι, είναι. Για μένα είναι, δεν είναι, είναι τα ενδιαφέρον. Είναι, 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 εγώ σας λέω, η γραμμή μέχρι τώρα είναι δεν αυξάνουμε το ΦΠΑ. Τελείωσε. Ούτε στα δύο, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα θα πηγαίνει το... Το ΦΠΑ ανάλογα με το νησάκι, θα έτσι. Πηγαίνεις, εντάξει, λογικό θα πηγαίνει δεν Μύκονο απέναντι, και νομικά. Δηλαδή απέναντι στην Πάρο θα το ακριβένει. Δηλαδή τα πλοία πάνε Μύκονο, Πάρο, πάνε τα πράγματα. Θα τα χωρίζουν εδώ με χαμηλό ΦΠΑ, εδώ με ψηλό. Δεν νομίζω ότι γίνεται και νομικά. Και αυτό που ζητάνε είναι λάθος. Δεν ξέρω γιατί το ζητάνε. Μέσα στη λογική του, είναι λάθος, το καταλαβαίνει. Όλος κύριε Φαμπουράρη, η εικόνα που μας έδωσε. Δηλαδή, έχουμε 300 νησιά, πόσα έχουμε, ναι. Και στα δύο να είναι. Να σας πω κάτι. Η εικόνα που μας έδωσε ο κύριος Στρατούλης χθες είναι ότι υφιστάμεθα πάλι τις τελευταίες μέρες αφόρητες πιέσεις. Έχουν επαναφέρει όλα τα σενάρια από την αρχή. Κόψιμο συντάξεων, ΦΠΑ που λέγαμε, συλλογικές συμβάσεις, τα πάντα. Όντως υπάρχει μια τέτοια σκληρή γραμμή από τους θεσμούς. Η σκληρή γραμμή υπάρχει. Το θέμα είναι το. Εγώ δεν αισθάνομαι πίεση. Δεν αισθάνομαι την πίεση. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Από χαρακτήρα ή γιατί είναι. Όχι, θεωρώ ότι είναι τακτική τους. Δεν θα το δεχτούμε, εμείς θα μείνουμε σταθεροί και θα τα πάρουν πίσω. Γιατί να αισθάνομαι πίεση. Ναι, μέχρι και, τώρα δεν έχουν πάρει και τίποτα πίσω. Και... Αισθάνεστε πίεση. Δεν έχουν πάρει τίποτα πίσω σε εμάς. Έχουν πάρει με τίποτα. Με εμάς μιλάω. Όχι, με όχι, εμάς. Όχι εσείς. Εκείνοι. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Επιμένουν. Δεν έχουν πάρει. Σαν σκυλιά επιμένουν. Αλλά με εμάς, όπως βλέπετε, πήρανε πίσω. Δεν πήρανε πίσω. Δεν μιλάγανε για μείωση των συντάξεων. Δεν μιλάγανε για μείωση των μισθών. Μα και τώρα μιλάνε δεν μιλάγανε για. Για ομαδικές απολύσεις. Και τώρα μιλάνε για μείωση. Δεν τα πάρουν πίσω, τα κάνουν. Δεν τα, τα πάρουν, δεν τα πήραν όμως. Δεν τα λέγανε και πριν τις 20 του Φλεβάρι. Στις 20 του Φλεβάρι δεν εξασφαλίσει και αυτό. Κύριε Φλαμπουράρη, σωστό. Αλλά αυτοί έχουν μια πίεση που λέει δεν σας δίνουν τα λεφτά, ρε παιδί. Τι θα γίνει τώρα. Θα τα δώσουν. Θα τα δώσουν, ναι. Δηλαδή πώς έτσι, εσείς θα πάρετε την απόφαση. Με συγχωρείτε, θα τα δώσουν. Όχι, γιατί δεν τους συμφέρει να μην τα δώσουν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να διαλύσουν την Ευρωζώνη γιατί επιμένει κάποιος ή κάποιοι να αυξήσουμε το ΦΠΑ στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Δηλαδή θα γελάει ο κόσμος. Δεν είναι. Άρα λέτε ότι στο Eurogroup στις 22-24, πότε είναι στη Λετωνία. 24. Θα υπάρξει συμφωνία. Εγώ 100%. 100%. Εγώ το πιστεύω 100%. Συμφωνία που θα περιλαμβάνει τι, ο έντιμος συμβιβασμός, τι θα περιλαμβάνει. Θα πρέπει να δώσουμε κι εμείς. Δεν είναι, θα περιλαμβάνει αυτό που γίνεται. Δηλαδή περιλαμβάνει αυτό που γίνεται και δεν μπορεί να μην βλέπουν τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι το Μάρτιο ανεβήκαν 13% τα έσοδα. Το Μάρτιο από αυτά που είχαμε προϋπολογίσει. Γιατί στην Ελλάδα πια, έτσι, είναι μια άλλη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που εμπνέει ακόμα και αυτούς που δεν έχουν λεφτά, ψάχνουν, βρίσκουν και πάνε και καταθέτουν τον οβολό τους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν τα παίρνει για να τα ρίξει σε μια μαύρη τρύπα. Ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση θα αξιοποιεί και το παραμικρό ευρώ υπέρ των ανθρώπων που υποφέρουν. Άμα το ξέρανε, γιατί το Φλεβάρι ήταν πεσμένα τα έσοδα τόσο πολύ. Γιατί ήταν προηγούμενα. Γιατί... Θέλω να σας πω ότι μην κάνετε... Να σου απαντήσω γι' αυτό, ναι, κάτσε, ναι. Γιατί μόλις είχαμε βγει. Εντάξει, δεν μας είχαν δει. Όταν λέτε αξιοποιήστε και το παραμικρό ευρώ τώρα για να αρχίσουμε να γινόμαστε και λίγο κακοί. Κακοί, εγώ θέλω κακοί να είστε. Όχι, εννοείται ότι θα παίρνουμε, εννοείται ότι θα παίρνουμε αεροπλάνα. Αντί να τα δίνουμε αλλού. Όχι, δεν παίρνουμε αεροπλάνα. Πώς τα πήραμε, δώσαμε 500 εκατομμύρια για τα αεροπλάνα. Δεν δώσαμε 500 εκατομμύρια. Αυτή δεν, θα δώσουμε, πάνω από 10-20 για προκαταβολή και τα άλλα σε 100 χρόνια. Κύριε Φαμπουράρη,
Τι? 500 εκατομμύρια για αεροπλάνα. 500 εκατομμύρια δεν τα δώσαμε. Είναι 45. Σαν να αγοράσουμε τώρα. 45 δώσατε και θα δώσετε μέσα σε 7 χρόνια. Θα δεν δώσαμε ακόμα τίποτα. Ούτε δεν πέρασε η σύμβαση από τη Βουλή. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο αυτό, γιατί τουλάχιστον βρήκαμε έναν υποστηρικτή στο πρόσωπο του κ. Φίλη χθες, που ναι. Είπε ότι εντάξει, ας τα δώσουμε αλλού τώρα και όχι στα αεροπλάνα. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο. Εντάξει, αυτό. Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή τα θέματα των εξοπλισμών, τα θέματα που έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, θεωρώ ότι είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχολείται ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός και ένα πολύ μικρό τίμα ανθρώπων. Πραγματικά δεν μπορώ να πω. Εγώ δεν θα το είχα σκεφτεί σαν πρώτη. Σαν πρώτη προτεραιότητα ή πρώτη αγορά να έκανα αυτό. Εγώ λέω, δεν θα το είχα κάνει. Δεν είστε μόνο εσείς, αρκετοί το λένε αυτό. Ναι, λέω, δεν ξέρω όμως ποιες είναι οι συνθήκες. Εντάξει. Και όπως ξέρετε, τέτοια θέματα εθνικής άμυνας κλπ. Δεν συζητιόνται όπου δει. Οπότε δεν είμαι σίγουρος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εντάξει, εγώ μπορεί να μην το έκανα. Ναι, καλή απάντηση. Δεν είναι. Σαφής η θέση σας. Τώρα, από αυτά που μας είχατε πει πριν από δύο μήνες εδώ, ότι μπορεί να αναγκαζόμασταν να ζητάγαμε κανένα δύο μήνες παράταση για να πληρώσουμε. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Όχι. Και αν ζητήσαμε, δεν έγινε δεκτό. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Θα τα δώσουμε τα λεφτά. Ναι, δεν ζητήσαμε παράταση. Είχα πει εγώ ότι για τον Απρίλιο, αν δούμε ότι δεν μαζεύεται τα λεφτά, θα ζητήσουμε παράταση. Και είχα πει μάλιστα θα μας τη δώσουν. Αλλά αφού τα μαζέψαμε τα λεφτά χωρίς να κόψουμε μισθούς, συντάξεις, φάρμακα κλπ. Γιατί να μην τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε σήμερα τα λοιπόν τα λεφτά. Βεβαίως. Και θα μείνουμε πάλι χωρίς λεφτά στα ταμεία. Πόσο θα αντέξουμε αυτό να το κάνουμε, αν αυτοί συνεχίζουν αυτή τη σκληρή γραμμή. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εσείς βέβαια λέτε θα τη σταματήσουν τη σκληρή γραμμή. Δηλαδή θα μείνουμε χωρίς λεφτά εννοείται σήμερα. Γιατί αύριο θα εισπράξουμε. Θα εισπράξουμε και μεθαύριο, γιατί μεθαύριο. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε θα μείνεις χωρίς λεφτά είναι όταν δεν έχεις ροές. Για να εισπράξεις. Εντάξει, έχετε δίκιο. Έχεις ροές όμως. Το θέμα είναι το εξής, ότι εάν δεν ισχύσει αυτό το αισιόδοξο σενάριο που λέτε εσείς, ότι 24 Απριλίου θα υποχωρήσουν και θα μας τα δώσουν τα λεφτά. Δεν είναι αισιόδοξο, είναι το πραγματικό σενάριο. Ναι, εντάξει. Εάν δεν ισχύσει αυτό και συνεχίζουν αυτή τη σκληρή γραμμή. Και σας πούνε δεν με ενδιαφέρει τίποτα, κόψε τις συντάξεις, αύξησε το ΦΠΑ, αλλιώς άστο τον άλλο μήνα, θα το ξαναδούμε. Πόσο αντέχουμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, βάζουν ήδη όριο 24 του μήνα, γιατί το βάζουν. Μπορούσαν να μην βάλουν όριο και να πούνε όποτε κάνετε αυτό θα σας τα δώσουμε. Όταν βάζουμε όριο 24 του μήνα. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως αν ήμουν καλός. Διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν θες να κάνεις αυτό, δεν θα πεις. Καλά, παιδιά, όταν τα τέσσερα κόκκινα. Μας δουλεύουν. Όχι. Μπλόφα κάνουν. Όχι, κάνουν μπλόφα. Επιδιώκουν μέχρι τότε μήπως υποχωρήσουμε. Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε και θα. Θα είναι οι χειρότεροι διαπραγματευτές του κόσμου πάντως, εάν δεν έχουν πατήσει έτσι. Έτσι όπως μας το περιγράφετε. Δηλαδή αυτοί να πιστεύουν ότι θα υποχωρήσουμε, εμείς όμως δεν θα υποχωρήσουμε. Όχι, και στο τέλος θα υποχωρήσουν αυτοί. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, είναι λογικό ότι κρατάει ο καθένας τη θέση του μέχρι. Όχι, κύριε Βλαμπουράκη, όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, κάνεις ένα βήμα σε ένα βήμα ή άλλο. Ναι, βήμα, αλλά ένα κρατάει. Άμα λες εγώ είμαι εδώ. Το ένα βήμα εδώ και το ένα βήμα πίσω, μπρος και πίσω, το κάνεις όταν λύγει η διαπραγμάτευση. Άλλη. Όταν τελειώνει. Όταν δεις δηλαδή. Δηλαδή εννοώ, όταν δεις ότι πάει να σπάσει το σκηνή, εκεί πέρα, δηλαδή όταν η τελευταία μέρα τη διαπραγμάτευση. Και του να λήξει η ιστορία είναι 24 του μήνα, είναι δυνατόν να υποχωρήσει ή η μεν ή η δε να υποχωρήσουν από τις 8 επειδή ναι, είναι Πάσχα θα το κάνουν 25, δηλαδή. Αν στις 25 είναι deadline, αν δηλαδή εμείς πάμε να παίξουμε να κάνουμε την πλόγμα στις 24 και στις 25 πάμε να δούμε φαλυρισμένοι, που έχουμε θέμα. Όχι εμείς. Παίζουμε με τη φωτιά. Κύριε Καμπουράκη, δεν κάνουμε μπλόφα εμείς. Εμείς δεν κάνουμε μπλόφα. Εμείς λέμε ο ελληνικός λαός είπε αυτά, εμείς
Αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα στηρίξουμε. Ωραία, ερώτηση λοιπόν. Εχθές στο Eurogroup, στο Euroworking Group, μάθαμε ότι έκανε μία πρόταση. Καλά πήγε χθες από ό,τι. Ναι, αυτό λέω. Έχω κάνατε μία πρόταση, λέει, με ένα δις παραπάνω έσοδα. Από πού? Βάλατε κι άλλα, δεν λέει, στον κατάλογο. Τα έξι. Ένα δις. Τα έξι δις. Έξι δις είναι τώρα πια. Ναι, ένα δις. Εντάξει, τα έξι δις. Πέντε, έξι δις μείον ένα, πέντε δις. Ναι. Πώς θα βρεθούν αυτά, αυτό που είναι, αυτά τα καινούργια που βάλατε χθες, ποια είναι. Τι σκέφτεστε να κάνετε. Να σας πω κάτι. Ναι. Αν το Μάρτιο πήραμε 300 τόσα εκατομμύρια παραπάνω. Ναι. Ναι, είναι από αναθεώρηση στόχων που είχατε καταθέσει, όχι με νέα μέτρα. Είναι από αναθεώρηση στόχων που είχαμε καταθέσει, γιατί φαίνεται ότι τα έσοδα εμείς τα είχαμε υπολογίσει, ναι, με τον κατώτατο, για να είμαστε σίγουροι. Okay, και βλέπουμε να βγαίνουν παραπάνω. Ναι. Ένα, δύο. Βλέπουμε ότι μπορεί να προχωρήσουν γρήγορα οι αξιοποιήσεις της περιουσίας. Όπου από εκεί θα έχουμε έσοδα. Βάλατε στις ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή, λεγόμενες, βάλατε παραπάνω ποσό. Όχι, οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να φύγει στις από τις αξιοποιήσεις. Ναι, πρέπει να φύγει. Ωραία, από το λεξιλόγιο μας η ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή ελληνικό αεροδρόμια και όλα τα υπόλοιπα, βάλατε παραπάνω ποσό από όσο είχατε προϋπολογίσει καταρχήν. Όχι, δεν είναι παραπάνω. Βάλαμε τη δυνατότητα που θα δημιουργηθεί μετά από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαπραγματεύσεις θα καταστήσουν υλοποιήσιμες τις συμβάσεις, ένα και δύο, περισσότερο προς το... Συγχωρήστε με, αλλά έχω την εντύπωση... Περισσότερο προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Έχω την εντύπωση ότι ως τώρα, όταν λέγατε οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, εννοούσατε την Κόσκο, τη συνέχιση της προβλήτας του λιμανιού της επόμενης και τα αεροδρόμια. Τώρα στη ζούλα τσουπ 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 μας χώσατε και το ελληνικό την τελειωμένο. Όχι στη ζούλα. Όχι στη ζούλα, κανονικά το. Κανονικά. Μας το βάλατε μέσα στον κατάλογο. Πρώτα το ελληνικό, πρώτα... εγώ ως τώρα το θεωρούσα ότι μάλλον όχι. Δε. Ναι, πρώτα τελειωμένο. Τελειωμένο δεν είναι κανένα. Εντάξει, εννοείται. Ναι. Διότι υπάρχει ακόμα και δεν έχουν περάσει όλα εσχαδά. Ένα, δύο. Τελειωμένο σημαίνει όταν περάσει η σύμβαση από τη Βουλή. Θα το ξανακουβεντιάσετε. Άρα προφανώς θα Βουλή. Προσπαθήσετε να βελτιώσετε κάποιους όρους. Αλλά θα έλεγε και κανείς για να ρίξετε στάχτη στα μάτια. Το ελληνικό είναι μέσα στη λίστα του Euroworking Group, η αξιοποίησή του. Το ελληνικό πρώτα απ' όλα δεν μπαίνουν επιμέρους. Δεν μπαίνουν επιμέρους. Αλλά μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν, έτσι, είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή, το ελληνικό είναι σε προχωρημένο στάδιο. Εκεί που έχει βγει ομοιοδότης. Άρα είναι και το ελληνικό. Έτσι. Είναι και τα αεροδρόμια, ναι, αλλά... είναι και το λιμάνι της Κοεμάς. Αλλά το ελληνικό όμως, όπως ξέρετε, έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ. Άλλο. Τι άλλο, δεν είναι άλλο. Όχι, το θέμα είναι να το έχετε στον κατάλογο. Το ότι έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ και να το ξανακουβεντιάσετε, όσους καλά θα κάνετε. Καλά θα κάνετε και για τα αεροδρόμια καλά θα κάνετε. Το θέμα είναι αν όμως είναι μέσα στον κατάλογο ότι είναι για αξιοποίηση τώρα. Τώρα. Όπως ξέρετε, ο κατάλογος των 6 δις είναι χωρισμένο στα δύο. Ο κατάλογος των 6 δις. Είναι ο ένας κατάλογος που λέει 3,7 με πλεώνασμα 1,2, μάλιστα, τα οποία αυτά είναι υποχρέωσή μας, αυτά έχουμε μιλήσει, ναι, και ταυτόχρονα για να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η ελληνική, ωραία, οικονομία, έχουμε παραθέσει και τα υπόλοιπα περίπου 2,5 γης μέχρι τα 6,1, χωρίς αυτά να είναι υποχρέωση για να πάρουμε την επόμενη και με δόση. Αυτό το σενάριο φτάνετε από 3,1 μέχρι 3,9. Αυτά είναι, ναι, η υποχρέωσή μας, ναι, είναι το 1,2. Για να είμαστε και να το καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είμαστε τρελοί από το 1,2 όταν το επιμέναμε να πάμε στο 3,9. Και από το 1,2 στο 3,9 αυτό το πλεώνασμα θα είναι για την ελληνική οικονομία, θα είναι για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα είναι για να πάει σαν... Κύριε Φλαμπουράρη. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν χρειάζεται, νομίζω. Ούτε στα ψηλά εισοδήματα, ούτε σε τίποτα. Τώρα, μέχρι τώρα δεν χρειάζεται. Αν φτάσουμε και φρακάρει τελείως η αυτή, μπορεί να αναγκαστούμε να κάνουμε. Πηγαίνοντας σε ένα διάστημα, να συνεχίσουμε μετά. Εκτακτής φορά, όμως,
στα μεγάλα εισοδήματα. Πάντως αυτό το 500 που μας είχατε πει την άλλη φορά ως όριο για την ακίνητη περιουσία, παρένθεση τώρα είναι αυτό, δεν είχα, να το συμμερίζονται. Δεν είχα πει όριο. Είχατε πει 500.000 οικογενειακό. Εγώ δεν λέω όριο. Δεν λέω όριο, εγώ κάτσε, λέω. Έχει ξεφύγει ένα νούμεράκι. Το είχατε πει. Τέλος πάντων. Όχι, όχι, δεν λέω. Εγώ λέω, παίρνουμε τη δημόσια περιουσία, έτσι δεν είναι. Κατεβάζουμε, δεν μπορούσα να είχα πει γιατί. Όχι, είχα πει το αφορολόγητο. Είχα πει τώρα. Αυτό. Είχα... Άλλο αφορολόγητο. Όχι για την άλλο... περιουσία, για το... όχι για την δημόσια για... περιουσία. Όχι, για τον. Για τον έμφυα, τον μελλοντικό. Όχι, για... δεν είχα πει τέτοιο. Όχι. Τέσπα, είχα τέσπα. Πει ότι, είχα πει, να σας πω τι είχα πει. Είχα πει θα δούμε την ακίνητη δημόσια περιουσία, έτσι δεν είναι. Θα δούμε πού βρίσκεται, θα κατεβάσουμε, θα κάνουμε τις καινούργιες αντικειμενικές αξίες και με βάση καινούργιες αντικειμενικές αξίες και τις ανάγκες που υπάρχουν θα δούμε τους συντελεστές. Για συντελεστές μπορεί να μίλησα, που μπορεί να είναι. Έχονται έντυπο ότι είπατε και για νούμερο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και από 0,5 είχα πει μπορεί να είναι συντελεστές, μέχρι ακόμα και 2 με 3. Ούτως ώστε. Βεβαίως. Τα μεγάλα εισοδήματα τα οποία ενδεχομένως, αν χρειαστεί, για τα οποία θα βάλετε κάποια άκτακτη φορά, αν χρειαστεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια σκέψη από ό,τι μας λέτε. Τα μεγάλα εισοδήματα τα έχετε καθορίσει ποια είναι στην κυβέρνηση. Αν είναι αυτός που παίρνει πόσα, τι έχει. Τι παίρνει. Τα μεγάλα εισοδήματα και η μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως ξέρετε, είναι, δεν πιάνει καθόλου τα μεσαία και τα μικρότερα οικονομικά στρώματα. Ωραία, δεν το πάμε αλλιώς. Τα μεσαία ποια είναι δηλαδή. Τα μεσαία είναι αυτά που είναι 200-300, ένα σπίτι, ένα εξοχικό, τι είναι. Να έχεις ένα σπίτι, να έχεις και ένα εξοχικό, είτε στο χωριό, είτε σε, δεν λέω εξοχικό, τύπου χιλίων τετραγωνικών στην Μύκονο, δεν λέω αυτό. Παρόλα τα μεγάλα εισοδήματα, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δηλώνουν λίγοι στην Ελλάδα αυτή, στη χώρα αυτή. Άρα, τι μπορεί κανείς να προσδοκά να πάρει. Αρκετά μπορεί να πάρει. Αρκετά μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει πάνω από 1,5 δις. Από μια ενδεχόμενη έκτακτη φορά. Από μια ενδεχόμενη. Δηλαδή έτσι που είχα δει. Έχετε βάλει και τα κομπιουτεράκια κάτω. Έχετε βρει. Εγώ έτσι έχω. Ναι, δεν λέω. Μη βγει ότι. Δεν θα βγει. Αλλά το ότι έχετε και το νούμερο. Δεν υπάρχει σκέψη, το λέμε. Δεν υπάρχει σκέψη. Το ότι έχετε και το νούμερο. Δεν υπάρχει σκέψη. Δεν υπάρχει σκέψη έκτακτη φορά σε μεγάλη εισόδηματα. Αλλά το ότι έχετε βρει και το νούμερο. Θα έλεγε κανείς, ας πούμε, ότι το έχετε μελετήσει και το σενάριο αυτό. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι μηχανικός, επειδή ασχολούμαι και με νούμερα, εγώ μπορώ να τα φτιάξω. Λοιπόν, πηγαίνοντας σε διάλειμμα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα, γιατί θα πάμε σε άλλα θέματα μετά. Πάμε. Εάν παρόλα αυτά, παρά τους υπολογισμούς που κάνετε εσείς, οι απ' έξω δεν υποχωρήσουν. Μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε, έχετε κάποιον άσο στο μανίκι, ας πούμε, πού βασιζόμαστε, πόσο θα αντέξουμε αυτό. Πες ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε εσείς. Διότι μεταξύ μας τώρα, αν εσείς ήσασταν η Μέρκελ και ακούγατε το φλαμπουράρι σε ένα κανάλι να λέει, άσους να φωνάζουν, μπλόφα είναι, όχι μπλόφα, άσους να φωνάζουν, θα υποχωρήσουν τελευταία στιγμή. Εμείς είμαστε σταθεροί. Τι θα κάνετε εσείς αν ήσασταν ο Σόιμπλε? Εγώ λέω θα υποχωρήσουν στα τέσσερα σημεία. Χωρίς να λέτε πού θα υποχωρήσουμε εμείς. Εμείς λέω θα υποχωρήσουν στα τέσσερα σημεία για τα οποία εμείς έχουμε πει ότι από αυτά. Αυτά είναι όλα. Είναι το ασφαλιστικό, είναι το φορολογικό, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι και το άλλο ποιο είναι, και τα εργασιακά. Πού συμφωνούν? Ούτε στο ΦΠΑ. Στις ιδιωτικοποιήσεις. Γιατί λέει τι θέλουν αυτοί, να τα πουλάμε. Εμείς λέμε θα τα αξιοποιήσουμε και πολύ καλύτερα με μεγαλύτερα αποτελέσματα. Όχι, έχετε κάνει κάποια πρόταση πιο αυτό, εντάξει. Με μεγαλύτερα αποτελέσματα, αλλά αν δεν δεχτούν το όπως το κάνουν και αυτοί, πώς το κάνουνε. Πουλήσανε την Deutsche Telekom, ήρθε αυτή και πήρε τον ΟΤΕ. Δεν γίνεται έτσι. Και εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους που κάνουν και αυτοί. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση θέλω να το πουλήσουμε όπως το ελληνικό για ένα κομμάτι ψωμί ή τα αεροδρόμια. 14 αεροδρόμια, 14 αεροδρόμια με ένα δις. Και θα τα πάρουμε και σε πόσα χρόνια. 30, 25, ξέρω. Ένα δις, δηλαδή πόσο το χρόνο.
Λοιπόν, ούτε για ενίκιο δεν είναι. Δεν φτάνουν ούτε για ενίκιο. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα. Θα σας ρωτήσουμε και για την αριστερή πλατφόρμα. Σας προειδοποιώ. Γιατί. Συνηθισμένα τα γονατάκια. Πάμε.